έχει μαζέψει τους 7 βαθμούς, 2 διπλά και ένα χ στον ντέρπι με τους πρωταθλητές. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, Στέκια, σας ανέγεσαι στους ακροάτες του σταθμούς. Εντάξει, δέχτηκαν πολλά. Είναι τρίτη σήμερα. Ενδιαφέρει τον κόσμο σας και όχι μόνο πώς προχωράτε και πώς βλέπετε το άμεσο μέλλον, γιατί λέει το σχετικό ρεπορτάζ της ομάδας σας. Εν ώψη συνέχειας και ταξιδιού στο Τσίριο για να βρείτε τον Άρη. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλαμε την νίκη πάρα πολύ στο παιχνίδι με τα ΠΟΕ. Προσπαθήσαμε μέχρι το φινάλε. Η τροπή που πήρε η αναμέτρηση με την ομάδα ήταν προηγείται δύο φορές στο σκορ και να δέχεται την ισοφάριση σαφέστατα και μας άφησε πικρία. Αλλά δεν πάβει να ήταν ένα παιχνίδι τέρφι, επομένως ήταν ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Κρατάμε τα οποιαδήποτε θετικά στοιχεία, διορθώνουμε, παρατηρούμε μάλλον καλά και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα αρνητικά και από τη στιγμή που τέτοιο σε αυτό το παιχνίδι στρεφόμαστε στο επόμενο, που είναι με τον Άρη στην Λεμεσότο την Κυριακή. Πώς το βλέπετε αυτό το παιχνίδι? Είπες και ψες το θύρα σίγμα, αλλαγή προπονητική στον Άρη. Δεν έχει εύκολα δύσκολα παιχνίδια. Η απόδοση της κάθε ομάδας είναι αυτή που καθορίζει και το βαθμολογικό όφελος που θα έχει σε κάθε παιχνίδι. Είτε ντέρπι είτε είναι, είτε παιχνίδι που είσαι το θεωρητικά φαβορί, το μέγιστο που μπορείς να πάρεις είναι οι 3 βαθμοί καθαρά αγωνιστικά. Εντάξει, μπορείς να πάρεις, να αποκομίσεις άλλα ωφέλη σε ό,τι αφορά την ψυχολογία, το γόητρο, το ηθικό, αλλά δεν πάβει κάθε αναμέτρηση να σου προσφέρει 3 βαθμούς. Εμείς έχουμε πει από την αρχή της σεζόν ότι ο στόχος μας είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι, παίρνοντας τα παιχνίδια ένα-ένα ξεχωριστά. Πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τον Άρη, προερχόμενος από αλλαγή στον Μπάνκο, δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική μας τυχαίνει κάτι τέτοιο, έχοντας λίγη σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες μας. Συνεχίζουμε τη δουλειά προκειμένου να εμφανιστούμε καλύτεροι και με αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε για να πάρουμε την νίκη, με παραλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα και σεβασμό. Ράδιο Πρώτο μαζί σας. Ξεκινάμε.